Θα διαβάσουμε από τη σελίδα 981. Είναι από το βιβλίο Πράξη των Αποστόλων, Ιώτα Ήτα κεφάλαιο και 24 εδάφιο. Ιουδαίος της ονόματι Απολλός, Αλεξανδρεύς το γένος, ανήρ λόγιος, κατήτησε εις Έφεσον, ως της ήτο δυνατός εν τες γραφές. Ούτως ήτο κατηχημένος στην οδόν του Κυρίου και ζέων κατά το Πνεύμα, ελάλη και δίδασκεν ακριβώς τα περί του Κυρίου, γινώσκον μόνον το βάφτισμα του Ιωάννου. Και ούτως άρχισε να λαλεί με τα παρησίας εν τη συναγωγή. Ακούσαντες δε αυτόν Ακύλας και η Πρίσκυλα, παρέλαβον αυτόν και εξέθεσαν εις αυτόν ακριβέστερα την οδόν του Θεού. Επειδή δε ήθελε να περάσει σε Αχαΐα, οι αδελφοί έγραψαν προς τους μαθητάς προτρέποντες να δεχθώσουν αυτόν. Ως της ελθόν στην Αχαΐα, ωφέλησε πολύ τους πιστεύσαντας δια της χάριτος, διότι εντόνως εξήλεγχε τους Ιουδαίους δημοσία, αποδεικνύων δια των γραφών ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός. Ενώ δε ο Απολλός ήτο εν Κορίνθο, ο Παύλος, αφού επέρασε τα νοτορικά μέρη, ήρθεν εις Έφεσον και ευρών τεινάς μαθητάς είπε προς αυτούς, «Ελάβετε Πνεύμα Άγιον αφού επιστεύσατε». Ιδέ είπαν προς αυτόν, «Αλλά ουδέ αν υπάρχει Πνεύμα Άγιον οικούσαμεν». Και είπε προς αυτούς, «Εις τι λοιπόν ευαυτίστητε». Ιδέ είπαν, «Εις το βάφτισμα του Ιωάννου». Και είπε ο Παύλος, «Ο Ιωάννης μεν ευάφτισε βάφτισμα μετανοίας, λέγον προς τον λαό να πιστεύσωση εις τον ερχόμενον μετ' αυτόν, του τέστην εις τον Χριστόν Ιησούν. Ακούσαντες δε, ευαυτίστησαν εις το όνομα του Κυρίου Ιησού. Και αφού ο Παύλος επέθηκε εν επ' αυτών τας χείρας, ήλθε το Πνεύμα το Άγιον επ' αυτούς και λάλουν γλώσσας και προεφύτευον. Ήσαν δε πάντες ούτοι, άνδρες έως 12. Και εισελθών εις την συναγωγήν ελάλη με τα παρησίας διαλεγόμενος 3 μήνας και πείθων εις τα περί της βασιλείας του Θεού. Επειδή όμως την έσε σκληρύνοντο και δεν επίθοντο, κακολογούνται στην οδόν του Κυρίου ενώπιον του πλήθους, απομακρυνθείς από αυτόν, απεχώρησεν τους μαθητάς διαλεγόμενος καθημέραν εν το σχολείο τεινός, ως της ελέγετο τύραννος. Έγινε δε τούτο επί 2 έτη, ώστε πάντες οι κατοικούντες στην Ασία ήκουσαν το λόγο του Κυρίου Ιησού Ιουδαίτε και Έλληνες. Και δώς έκανε δια των χειρών του Παύλου θαύματα μεγάλα, ώστε και επί της ασθενής εφέροντο από του σώματος αυτού μανδύλια ή περιζώματα και έφευγον από αυτόν εασθένεια και τα πνεύματα τα πονηρά εξήργοντο επ' αυτόν. Και το 20 εδάφιο, ούτω κρατεός ήφηξανε και ίσχυεν ο λόγος του Θεού. Να πάμε δε και στην Αποκάλυψη του Ιωάννου, σελίδα 1089, 1087, να διαβάσουμε το δεύτερο κεφάλαιο, το πρώτο εδάφιο. Σελίδα 1087, Αποκάλυψης του Ιωάννου, δεύτερο κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο. Προς τον άγγελον της Εκκλησίας της Εφέσου, γράψον ταύτα, λέγει ο κρατών τους 7 αστέρας εν τη δεξιά αυτού επεριπατών εν μέσω των 7 λιχνιών των χρυσών. Εξεύρω τα έργα σου και τον κόπο σου και την υπομονή σου και ότι δεν δύνασαι να υποφέρεις τους κακούς. Και εδοκίμασας τους λέγοντας ότι είναι Απόστολοι και δεν είναι και έβρες αυτούς ψευδείς. Και υπέφερες και έχεις υπομονήν και δια το όνομά μου εκοπίασας και δεν απέκαμας. Πλην έχω τι κατά σου, διότι την αγάπη σου την πρώτη να φύκας. Εν θυμού λοιπόν πόθεν εξέπεσες και μετενόησον. Και κάμε τα πρώτα έργα, ειδε μη έρχομαι προς εταχαίως και θέλω κινήσει την λιχνία σου εκ του τόπου αυτής, εάν δε μετανοήσεις. Έχεις όμως τούτο, ότι μισείς τα έργα των Νικολαϊτών τα οποία και εγώ μισώ. Ως της έχει ο Τίο να σ' ακούσει τι λέει το Πνεύμα προς τας Εκκλησίας. Εις τον Ικόντα θέλω δώσεις αυτό να φάγει εκ του ξύλου της ζωής, το οποίο είναι εν το μέσο του Παραδείσου του Θεού. Αμήν. Ο Απόστολος Παύλος, ξεκινώντας το δεύτερο αποστολικό του ταξίδι,
Πήρα απόφαση να πάει στην Ασία, στη Μυσία, στη Βυθινία, αλλά το Πνεύμα το Άγιο, που συνέτησε αυτόν και αποδιώκτη τον έκανε Απόστολο των Εθνών, χαρίζοντάς του διακονίες και χαρίσματα πολλά, τον οδήγησε για τη δόξα του, όχι για την προβολή του, εκεί που τα πάντα ήταν έτοιμα, ετοιμασμένα από το Θεό για να πάει να εργαστεί αποτελεσματικά. Ο Θεός το έργο του, διά του Αποστόλου Παύλου, δηλαδή Φιλίππους, Βέρεια, Θεσσαλονίκη, Αθήνα και Αχαΐα. Και στην Αχαΐα εφύτευσε ο Απόστολος Παύλος. Την ίδια περίοδο, κοιτάξτε αδερφοί αγαπητοί, πόσο όμορφο είναι το σχέδιο του Θεού και πόσο θαυμαστός είναι ο Θεός που κινεί όλα τα νήματα. Ο Απόστολος Παύλος δεν ξέρει τίποτα τι γίνεται στην Έφεσο. Εμείς ξέρουμε μέσα από το λόγο του. Ο Απολλός δεν ξέρει τίποτα από τι γίνεται στην Αχαΐα. Εμείς ξέρουμε από το λόγο του. Και όλα αυτά ποιος τα κάνει, όχι ο Παύλος. Ο Παύλος φύτευσε, ο Απολλός επότισε στην Αχαΐα. Ο Θεός αυξάνει. Στο Θεό ανήκει η δόξα. Και αφού πήγε και έκατσε 1,5 χρόνο, αν θυμάμαι καλά, στην Κόρινθο, τώρα παίρνει απόφαση να γυρίσει στην Αντιόχεια. Και εκεί πια τώρα ο Θεός τον οδηγεί, τον Παύλο, να πάει εκεί που φεύγει ο Απολλός. Και οδηγεί τον Απολλό να πάει εκεί που έφυγε ο Παύλος. Ποιος τα κάνει αυτά, άδερα. Ποιος μπορεί να τα κάνει αυτά. Ποιος άνθρωπος μπορεί να τα κάνει αυτά. Μόνο αυτός που διοικείται από το Πνεύμα το Άγιο. Μόνο αυτός που πήρε απόφαση. Ελευθερωθείς από την αμαρτία, δεν είμαι τίποτα άλλο, δεν είσαι τίποτα άλλο, δεν είμαστε τίποτα άλλο, παρά δούλη Θεού. Και δούλος Θεού τι σημαίνει. Δεν κάνω αυτό που μου αρέσει, κάνω αυτό που αρέσει το Θεό. Δεν κάνω αυτό που θέλω, κάνω αυτό που θέλει ο Θεός. Δεν κάνω αυτό που νομίζω, κάνω αυτό που εντέλεται ο Θεός. Και πώς έρχεται η αρέσκεια, το θέλημα και η εντολή του Θεού στη ζωή μου, δια του Ιησού Χριστού μέσα από το Πνεύμα το Άγιο. Χωρίς το Πνεύμα το Άγιο δεν μπορεί ο άνθρωπος να κινηθεί. Είναι σκηνή του μαρτυρίου χωρίς την εφέλη του Πνεύματος του Αγίου. Και αν δεν υπάρχει εφέλη Πνεύματος Αγίου, δεν σηκώνεται η σκηνή, δεν μετακινείται, δεν οδηγεί, δεν κάνει το έργο για το οποίο την δημιούργησε ο Θεός με ανθρώπους. Εάν θέλεις να κάνεις το έργο του Θεού, δεν γίνεται παρά μόνο δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίου. Δεν γίνεται παρά μόνο εξητώντας την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου, τη διοίκηση του Πνεύματος του Αγίου, να άγιεσαι από το Πνεύμα το Άγιο, να είσαι δούλος Θεού. Δεν γίνεται με άλλο τρόπο. Αλλιώς ό,τι κάνεις θα είναι ανθρώπινο και εν τέλει θα φτάνεις σε αδιέξοδο. Ξέχασε την ανθρώπινη φύση σου. Τα αρχαία παρήλθον, ο Θεός κάνει νέα τα πάντα, θέλει να κάνει νέα τα πάντα. Θυμηθείτε το Δαβίδ, Κύριε, να πάω να κυνηγήσω τους Αμαλικίτες, θα τους βρω, πού θα πας παιδί μου. Ποιος λογικός άνθρωπος θα του λέγε πήγαινε, πού να πάει. Μόνο ο Θεός του λέει πήγαινε και εγώ έχω ετοιμάσει τον τρόπο να τους βρεις, να τους συντρίψεις, να ελευθερώσεις και να δοξαστεί το όνομά μου. Αδελφοί, ο Θεός, και προσέχτε το σας παρακαλώ αυτό, ο Θεός τη ζωή σας τα πάντα τα έχει έτοιμα. Προσέξτε που πάτε. Εάν δεν πάτε εκεί που έχει ετοιμάσει ο Θεός, θα πελαγοδρομείτε. Θα πάτε δεξιά, αριστερά και θα φτάνετε σε αδιέξοδο. Εάν προχωρήσεις και πας εκεί που έχει ετοιμάσει ο Θεός τα πάντα, όπου πηγαίνεις θα υπάρχει δόξα του Θεού, θα υπάρχει το έλεος του Θεού, θα υπάρχει δύναμη του Θεού και έχει τα πάντα έτοιμα για τον κάθε έναν από μας. Πίστεψέ το, αλλά για να το απολαύσεις ζήτησέ το. Οι εξητούντες δεν θα στερηθούν ουδενός πνευματικού αγαθού. Όχι οι πλούσιοι. Πλούσιοι επείνασαν, επτόχευσαν.
Μόνο οι εξητούντες στον Κύριο δεν θα ελαττωθούν παντός αγαθού. Και δεν μιλάω για πλούτο υλικό, αλλά για πλούτο της Λαοδικίας. Είμαι πλούσιος, επλούτησα, δεν έχω χρίαν ουδενός και είσαι ο άθλιος, ο ουτιδανός. Ο κακομοίρης είσαι που νομίζεις ότι επειδή έκανε χάρη ο Θεός ευλόγησε, έγινες πλούσιος. Φτωχός και παίνεις είσαι. Και δόξασε το Θεό γι' αυτό. Άθλιος και ουτιδανός είσαι. Και γίνε ευγνώμων στο Θεό γι' αυτό. Γιατί ο Θεός αποκαλύπτεται δυνατός σε αυτόν που ξέρει ότι είναι αδύναμος. Και όταν η αδυναμία σου φτάσει στο πλήρες, τότε η δύναμη του Θεού θα αποκαλυφθεί τελεία σε σένα. Και υπάρχουν δύο τρόποι. Ο τρόπος της Χριστότητος και ο τρόπος της αυστηρότητος για να σε φτάσει ο Θεός την αδυναμία που σου χρειάζεται. Να προτιμήσουμε τον τρόπο της Χριστότητος. Και πώς θα γίνει αυτό, να καυχόμεθα στις αδυναμίες μας, στα λάθη μας. Μην μου πεις ότι δεν κάνεις λάθη. Μην μου πεις ότι δεν είσαι αδύνατος. Μην μου πεις ότι μπορείς και κάνεις τίποτα. Να καυχέσαι όχι σε αυτά που κάνει ο Χριστός με σένα, σε αυτά που κάνεις εσύ και τα κάνεις μουσκεμά. Σε αυτά που επιτρέπει ο Θεός να κάνεις και να αποτυγχάνεις. Εσύ. Ευχαριστούμε το Θεό, αδερφοί, γιατί υπάρχει η οδός της κατάρας, η οδός η αδιάφορη, αλλά υπάρχει και η οδός της ευλογίας και της δόξας του Θεού. Και την οδό αυτή μόνο ο Θεός μπορεί να στη διδάξει δια του Ιησού Χριστού. Και όταν δεν καταλαβαίνεις κάτι, μόνο ο Χριστός μπορεί να σε συμβουλεύει. Και όταν δεν μπορείς, μόνο ο Χριστός θα σε προστατεύει. Αφού είναι όλα έτοιμα, μη χάνουμε, αδελφοί μου, τη δόξα του Θεού που είναι ανοιγμένη μπροστά μας. Έφτασε λοιπόν ο Απόστολος Παύλος στην Έφεσο, τι βρήκε, ανθρώπους που γνώριζαν τον Χριστό. Υπήρχε εκεί ο Απολλός, ο οποίος ήταν ζέων κατά το πνεύμα. Δυνατός στις γραφές, κήρυτε Ιησού Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο. Και οι άνθρωποι, 12 μαθητές, πίστεψαν και ευχαρίστησαν το Θεό. Και να τώρα που ο Θεός στέλνει, όχι στο προηγούμενο, σε αυτό το ταξίδι, τον Παύλο. Στην Έφεσο, στην πόλη που δοξάζεται η Άρτεμις των Εφεσίων. Και μπαίνοντας στη συναγωγή, γνώρισε τους 12 μαθητάς του Απολλός. Δεν έχασε χρόνο. Δεν καλόπιανε. Δεν έκανε πολιτική. Εκείνο που τον ενδιαφέρει να γίνει το έργο του Θεού γρήγορα, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, γνωρίζοντας ότι η Βασιλεία του Θεού βιάζεται και οι βιαστές αρπάζουν σε Αυτόν. Και αυτό, αδερφοί αγαπητοί, είναι το μάθημα της Καινής Διαθήκης. Γίνε βιαστής της Βασιλείας των Ουρανών και άρπαξέ τη. Άρπαξε αυτά που σου είχε ετοιμάσει ο Θεός. Μην τεμπελιάζεις, μην χάνεις το χρόνο σου. Μην ασχολείσαι με αλότρια πράγματα. Κατευθείαν ελάβατε Πνεύμα Άγιο αφού επιστέψατε. Κατευθείαν. Ο Δαβίδ δεν έπαιξε με το Γολιάθ. Πήρε τη σφεντόνα στο μέτωπο κατευθείαν, ξάπλα ο Γολιάθ. Δεν έκανε φιγούρες. Δεν έκανε κουβεντούλες. Έχουμε το Λόγο του Θεού, αδελφοί. Κατευθείαν στο Λόγο του Θεού. Δεν χρειάζονται καλοπιάσματα. Γιατί δεν κερδίζουμε τίποτα με τα καλοπιάσματα. Με τις γλυκύτητες των ανθρώπων. Μόνο με το Λόγο του Θεού είμαστε νικητές. Θριαμβευτές. Γιατί ο Θεός κάνει εμάς πάντοτε να θριαμβεύομεν δια του Ιησού Χριστού που είναι ο ενσαρκωμένος Λόγος του Θεού. Μόνο με το Λόγο του Θεού. Μη σκέφτεσαι, ομολόγησε. Μη προσπαθείς να βρεις διέξοδο. Ομολόγησε Ιησού Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο. Εγώ δεν έρχομαι, λέει, προς εσάς ο Απόστολος Παύλος με σοφία και σύνεση ανθρώπινη, με λόγους καταπιστικούς ανθρωπίνης σοφίας. Εγώ έρχομαι με εσάς με απόδειξη δυνάμεως Πνεύματος Αγίου. Και ο Θεός λέει, έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ. Στα ολίγα εστάθης πιστός, σε πιο πολλά κάθε τόσο θα σε καθιστώ. Γιατί οι βιαστές αρπάζουν αυτήν.
Ελάβατε Πνεύμα Άγιο αφού επιστέψατε? Μα ούτε καν ξέρουμε. Δεν τους ρώτησε τίποτα άλλο. Δεν έκανε τίποτα άλλο. Έχει αποκάλυψη να φανερώνεται η έλλειψη, να γνωρίζει και να του αποκαλύπτεται η έλλειψη των ανθρώπων. Εκείνη τη στιγμή δεν μιλάει ο άνθρωπος, το Πνεύμα το Άγιο τον διδάσκει. Και στην αδυναμία του δεν τον διδάσκει, το Πνεύμα το Άγιο μιλάει. Εμπιστεύσου τον παράκλητο το πνεύμα της αληθείας. Αλλά πώς? Ταπεινά, με προσευχή, με οδηγία, με αγάπη. Και οι μαθητές είπαν, δεν το ξέρουμε καν. Λέει, τότε σε τι βαφτιστήκατε? Δεν βαφτιστήκατε στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος? Γιατί λέτε ότι δεν ξέρετε περί Αγίου Πνεύματος? Και εκεί αποκαλύφθηκε η αδυναμία του Απολλώ και των 12. Όχι, ο Απολλός μόνο το βάφτισμα του Ιωάννου μας είπε. Και στο βάφτισμα του Ιωάννου της μετανοίας. Α, πρέπει να αλλάξεις. Θέλεις να σ' αλλάζει ο Χριστός, αδερφέ? Θέλεις να σου φανερώνει τις αδυναμίες σου, τα ελείποντά σου, για να τα αλλάζεις? Είναι πολύ σημαντικό, αγαπημένα μου αδέλφια, γιατί έχουμε ελείποντα, έχουμε λήψεις. Γι' αυτό η προσευχή μας δεν είναι να πάμε να γκρινιάξουμε, να παραπονεθούμε, να κλάψουμε και να φύγουμε. Είναι να πάμε να συνομιλήσουμε με τον Χριστό. Είναι φίλος μας. Κύριε, δεν ήρθα να σου πω, ήρθα να μου πεις. Ήρθα να μου πεις τι να αλλάξω, τι δεν σ' αρέσει. Και δεν θα σου απαντήσει, εξάπαντος θα σου απαντήσει. Αν μάθεις μάλιστα να τον πλησιάζεις, θα μάθεις να ακούς τη φωνή του, γιατί θέλει να συνομιλεί με σένα. Η χαρά του ήταν να συνομιλεί με τον Αδάμ και την Εύα το δειλινό στον παράδεισο. Η χαρά του είναι να συνομιλεί με σένα στο ταμείο σου. Η προσευχή δεν είναι πανηγύρι. Η προσευχή είναι αφιέρωσης. Ναι, πανηγύρι πνευματικό όμως. Μέσα στο ταμείο σου μπες, πάρε και τη γραφή σου, γονάτισε, μετανόησε, ζήτα το αίμα του Χριστού και πες του, ήρθα να ακούσω τη φωνή σου. Μη μιλάς για λίγο, μόνο πληρώσου Πνεύματος Αγίου και μετά σιώπα. Θα ακούσεις το ελαφρύ αεράκι της παρουσίας του Θεού. Θα ακούσεις τον Χριστό να σου μιλάει, γιατί μιλάει ο Χριστός, αδερφοί. Δεν είναι νεκρός, είναι αναισθημένος, είναι ζωντανός. Πες του, ανέβασέ με μπροστά στο θρόνο της χάριτος του Πατέρα. Θα σ' ανεβάσει δια του Πνεύματος του Αγίου, γιατί είναι γραμμένο να ζήσεις την εμπειρία του θρόνου της χάριτος. Ο χριστιανός είναι ζωντανός, περπατάει επί το λόγο σου, Κύριε, δεν έχει λογική. Επανήγαγε το πλοίο στα βαθέα. Μα τι λες τώρα, όλη τη νύχτα ψαρεύαμε και δεν πιάσαμε ούτε ένα. Εσύ που ξέρεις από ψάρεμα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν είπε έτσι ο Πέτρος, γι' αυτό έγινε Απόστολος. Δεν είπε έτσι πιο σωστά ο Σίμων, γι' αυτό έγινε Απόστολος Πέτρος. Αλλά είπε, επί το λόγο σου θα πάμε. Και τι έγινε? Έγινε αυτό που ανθρώπινα δεν είναι αντίληπτο. Δεν γίνεται. Γιατί ο Θεός κάνει μεγαλεία, αδερφοί, στη ζωή του ανθρώπου που εξητάει τη φωνή του Χριστού και υποτάσσεται στη φωνή του Χριστού και δοξάζεται ο Χριστός στη ζωή του. Δεν είναι κοιμισμένος χριστιανός. Έχει έρθει ο κοιμόμενος. Και θα σε ευλογήσει ο Θεός. Εξαγοραζόμενοι τον καιρό, μη χάνουμε τον καιρό με ίντερνετ και με ιδίες. Μπες μέσα, πάρε το λόγο του Θεού, είναι ζών και ενεργός και κοπτερότερος, υπερπάσαν δίστομον μάχαιρα, θα διέλθει και θα διαιρέσει την ψυχή σου από το πνεύμα σου. Θα ζήσεις Θεό ζώντα, αληθινό, Ιησού Χριστό ανεστημένο, θα γνωρίσεις Κύριον και Θεόν σου, Ιησού Χριστόν τον αληθινό, τη ζωή την αιώνιο. Σε έθεσε φύλακα στην οικογένειά σου, στην εκκλησία, είσαι φύλακας του Χριστού. Σου δώσε τρομπέτα, σάλπιγγα να σαλπίζεις. Σου δώσε δυνάμεις του μέλλοντος αιώνος. Όχι για να κάθεσαι και να χαργεντίζεσαι, αλλά να αγωνίζεσαι
στην προσευχή, να προσκαρτερείς την προσευχή, να μένεις στην προσευχή, γιατί ο Κύριος έρχεται ταχαίως και θέλει να σε ευλογήσει, να μας ευλογήσει θέλει ο Θεός. Αγωνίζεται να μας πείσει ότι θέλει να μας ευλογήσει πολύ, αδερφοί. Και όταν ήρθε και το Πνεύμα του Άγιο, όταν βαφτίστηκαν εν ύδατι και έκαναν το θέλημα του Θεού, ο Χριστός τους βάφτισε και με Πνεύμα Άγιο. Και από εκεί περάσαν τα μεγαλεία. Γιατί ήταν προσδιορισμένα από το Θεό. Όλη η Ασία άκουσε το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Από ποιον, από τον Παύλο. Ποιος είναι ο Παύλος? Ένας ασήμαντος άνθρωπος, ναι, αλλά ένας σημαντικότατος στη Βασιλεία των Ουρανών. Ένας σημαντικότατος για τον Χριστό. Ποιοι ήταν οι 12? Δεν ξέραν τίποτα. Τους ήξερε όμως ο Χριστός. Και είχε ετοιμασμένη τη δόξα του για αυτούς. Θαυμάσια, τεράστια, μεγαλεία έγινε το διαχειρών του Αποστόλου Παύλου και των λοιπών. Και ο Λόγος του Θεού, όπως διαβάσαμε, ύφξανε και ίσχυεν. Ύφξανε κρατεώς και ίσχυε. Όμως, αδερφοί αγαπητοί, μετά από λίγα χρόνια, περίπου 30, η Εκκλησία της Εφέσου είναι πρότυπο εκκλησίας. Την επαινεί ο Κύριός μας με την επιστολή που έστειλε. Γιατί έχει έργο, έχει κόπο, ακούστε τι ωραία πράγματα που έχει. Έχει έργο, έχει κόπο, έχει υπομονή, έχει ορθοτόμηση, έχει καρπό. Και θα λέγαμε όλοι δόξα στο Θεό. Μια ευλογημένη εκκλησία. Αλλά εκείνο που έχει σημασία δεν είναι τι βλέπουμε εμείς. Είναι τι βλέπει ο Χριστός σε μας. Δεν είναι τι βλέπουμε να κάνει ο Χριστός. Είναι να κάνουμε τι βλέπει ο Χριστός στην καρδιά μας. Έχει κάτι μια τόσο ευλογημένη εκκλησία που οι συνέπειες αυτού του κάτι που έχει είναι ότι θα μετακινήσει τη λιχνία του ο Θεός του ποιμένου αυτού. Και είναι φοβερό να μετακινήσει τη λιχνία σου σαν πατέρα της οικογένειας, σαν μητέρα της οικογένειας, σαν αδελφό μέσα στην εκκλησία, σαν πρεσβύτερο μέσα στην εκκλησία, σαν διάκονο μέσα στην εκκλησία, σαν διακονία μέσα στην εκκλησία, σαν παρουσία μέσα στην εκκλησία. Είναι φοβερό να μετακινήσει τη λιχνία σου. Φοβερό να μετακινήσει τη λιχνία του άντρα σου. Γιατί τον βοηθάς. Τον βλέπεις ότι χάνει την πρώτη του αγάπη. Να μετακινήσει τη γυναίκα σου, γιατί δεν τη βοηθάς. Τη βλέπεις να χάνει την πρώτη της αγάπη. Τι κάνεις? Ξύπνα, φωνάζει ο Θεός. Τι κάνεις? Βλέπεις τον αδελφό σου ότι χάνει την πρώτη του αγάπη. Τι κάνεις? Πήγαινε στο Χριστό να σου φανερώσει την πρώτη σου αγάπη. Αν τα έργα τα πρώτα είναι, τα τελευταία είναι καλύτερα ή χειρότερα από τα πρώτα. Πρόκειται να μετακινήσει τη λιχνία του και δεν έχει πάρει χαμπάρι. Τίποτα. Τίποτα δεν έχει καταλάβει. Πρόκειται τον άλλον να τον εξεμέσει και δεν έχει καταλάβει τίποτα ο ποιμένας της Λαοδικίας. Και δεν είναι μόνο για αυτούς, είναι για τον κάθε έναν από εμάς. Για μένα και για σένα. Θα σε εξεμέσει ο Θεός αν είσαι χλιαρός. Θα μετακινήσει τη λιχνία σου ο Θεός, εάν άφησες την πρώτη αγάπη. Ναι, αλλά δεν το κατάλαβα. Δεν δικαιολογείσαι. Και οι 5 μωρές παρθένες δεν είχαν καταλάβει ότι ήταν μωρές, αλλά μείναν έξω. Δεν είπε, άντε, αφού δεν το είχατε καταλάβει, κατά χάρη μπαίνετε μέσα. Χατήρια δεν κάνει ο Θεός. Χάρη και έλεος κάνει ο Θεός. Αλλά τι θέλει, να δοκιμάζουμε τον εαυτό μας. Σήμερα να δοκιμάσουμε τον εαυτό μας. Πού είμαστε, πού βρίσκεσαι. Όχι να δοκιμάσουμε τους άλλους. Τον εαυτό σου, τον εαυτό μου, τον εαυτό μας να δοκιμάσουμε. Τις οικογένειές μας να δοκιμάσουμε. Να θυμηθούμε ποια ήταν τα έργα τα πρώτα όταν ο Κύριος, που δεν ξέραμε κιόλας, μας πρόσθεσε στην Εκκλησία. Ποιες φωνές ακούμε τώρα. Ποιες φωνές ακούγαμε τότε.
Ποιος μας έπειθε τότε, ποιος μας πείθει τώρα? Γιατί οι φωνές οι αλλότριες υπάρχουν και θα υπάρχουν, αδερφοί. Οι φωνές που θα λένε ας τους αυτούς, παράτα τους αυτούς, δεν καταλαβαίνουν, είναι αυστηροί. Είναι. Εσύ αδερφή και αδερφέ μου, θα βλέπεις το δέντρο από τον καρπό. Εάν το δέντρο έχει καλό καρπό, εξάπαντος είναι καλό δέντρο. Κοίτα και το άλλο δέντρο που σου λέει, αν δεν έχει καρπό, εξάπαντος είναι κακό δέντρο. Αφού δεν μπορείς να δοκιμάσεις τον εαυτό σου, κοίτα ποιον κάνεις παρέα, γιατί ο προβληματικός ψάχνει να βρει τους προβληματικούς. Με τους Αγίους θα είσαι Άγιος, με τους ανόμους θα είσαι άνομος. Είναι γραμμένο, η γραφή δεν δύναται να αναιρεθεί. Προσέχετε πρώτον στον εαυτό σας και ύστερα στο ποίμνιο που σας έθεσε ο Θεός επισκόπος. Ποιμένες να ποιμάνετε το λαό του Θεού. Κάτσε μπροστά στον καθρέφτη που λέγεται Λόγος Θεού. Κοίταξε, αλλά ιδιαιτέρως έλεγξε τη ζωή σου στην αρχή, την πορεία σου μέχρι τώρα και την κατάστασή σου τη σημερινή. Ποια ήταν τα πρώτα έργα σου, τι έκανες, αγαπούσες, τώρα αγαπάς? Αγαπούσες όλους, συγχωρούσες όλους, τώρα αγαπάς, συγχωρείς? Μελετούσες το Λόγο του Θεού για να μένεις ή για να βρίσκεις τα λάθη των άλλων? Τώρα μελετάς? Στο ταμείο σου μπαίνεις όπως έμπαινες? Και το πιο σημαντικό, η παρουσία του Θεού είναι το ίδιο δυνατή όπως ήταν τότε που δεν ήξερες πολλά? Η παρουσία του Θεού, το Πνεύμα το Άγιο, ξεσηκώνει την καρδιά σου ή η καρδιά σου ξεσηκώνει το μυαλό σου? Ποιο πνεύμα σε ξεσηκώνει, το πνεύμα της καρδιάς σου ή το πνεύμα του μυαλού σου? Το πνεύμα το Άγιο που είναι στην καρδιά σου και φωνάζει Αβά ο Πατήρ, ή το πνεύμα του μυαλού σου που είναι η λογική σου? Από ποιον διοικείσαι, ποιος σε διοικεί, ποιος σε κατευθύνει, από ποιον άγιεσαι? Τι είσαι? Είσαι στερεωμένος πάνω στο βράχο? Χτίζεις τη ζωή σου πάνω στο βράχο ή χτίζεις τη ζωή σου την άμμο? Θα πέσει το χτίσμα σου. Χτίζεις με χρυσάφι, ασήμι και λίθους πολυτίμους ή με ξύλα, χόρτα και καλάμια? Ποια είναι η κατάσταση της καρδιάς σου? Τι θέλει, τι επιθυμεί? Εάν θέλει τη δόξα του Θεού, προχώρα. Αν θέλει την υπηρεσία για τα αδέλφια σου, προχώρα. Αν έχει περιφρόνηση μέσα, αν έχει πίκρα, η ρίζα πικρίας, μετανόησε, επίκειται, είτε μετακίνησης, είτε εξέμεσης. Ο Θεός να μας φυλάει. Αδελφοί, με το Θεό κανένας μας δεν μπορεί να πέσει. Δεν εμπέζεται. Εάν παίρνεις τη σάρκα σου, στη λογική σου, στην αρέσκειά σου, στη γνώμη σου, εξάπαντος θα θερήσεις φθορά. Δεν είναι καλό, δεν είναι αρεστό, δεν είναι φρόνιμο, αλλά δεν είναι και βάρεστο να θερίζεις φθορά μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Να θερίζεις καταστροφές μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Γιατί θα θερίσεις. Τι θα πει καταστροφές? Όλα. Διαζύγια, τσακωμοί, φωνές, απελπισίες, χωρισμοί. Είναι φοβερή η φθορά, αδερφοί. Δεν είναι να θερίζουμε φθορά. Εάν σπέρνουμε όμως στο Πνεύμα το Άγιο, θα θερίσουμε ζωή αιώνιο. Πρόσεχε, αδερφέ μου. Ο Θεός θέλει να δοξαστεί στη ζωή σου. Ο Θεός θέλει να σε ευλογήσει. Ο Θεός έχει έτοιμο το δρόμο σου, την ευλογία σου. Πρόσεξε, μην πας αλλού. Εδώ να πας που σε θέλει ο Θεός.
Αλλού τι να κάνεις. Θα βρίσκεσαι σε αδιέξοδο, σε αποτυχία, στο θέλημα του Θεού να μείνεις. Στο Χριστό να μείνεις. Εκεί που σε καλεί ο Θεός για να σε διδάσκει την οδόν την οποία πρέπει να ακολουθείς. Εκεί που σε συμβουλεύει ο Χριστός. Εκεί που σε συνετίζει ο Χριστός. Εκεί που σε υπερασπίζεται ο Χριστός. Προχώρα, αδερφέ μου, σε παρακαλώ. Προχώρα και ο Θεός θα είναι μαζί σου. Αμήν.